Στο Άλσι Νέας Μήνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2013 θα παρακολουθήσουμε απόψε την παράσταση της Ένωσης Ποντίων Νέας Μήνης Δάφνης Αγίου Δημητρίου «Η Μαύρη Θάλασσα». Ο κύριος Κατσόδης, βουλευτής Β' Αθήνας του ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα θέλω να μας πείτε τις εντυπώσεις σας από την απόψινή εκδήλωση της Ένωσης Ποντίων Νέας Μήνης, η Μαύρη Θάλασσα. Πρέπει να πω ότι ήταν άψογα οργανωμένη. Ο σύλλογος κάνει πολύ καλή δουλειά με τους χορούς, τους παραδοσιακούς χορούς του Πόντου, της Μαύρης Θάλασσας. Συγκεντρώνει πολύ νεολαία, όπως φαίνεται. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η δραστηριότητα συνολικά για τον πολιτισμό, για την πρόοδο συνολικά του τόπου, και πρόοδος, όπως είπα και εδώ, σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω ό,τι εμποδίζει την βελτίωση της ζωής του λαού. Πέρα. Είναι κοντά μας η πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Νέας Μήνης Δάφνης Αγίου Δημητρίου, η Μαύρη Θάλασσα, κυρία Ράνια Κανάκη Χρυσοχοίδου. Καλησπέρα. Από το NSTV. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας σε άλλη μια βραδιά παράδοση στις Ιωνικές Γιορτές. Θέλω να ρωτήσω, αυτή η προσπάθεια και αυτή η προσέγγιση που τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος ξέρω ότι πρωτοτυπεί, ξεκίνησε πριν αρκετό καιρό και μιλάω για τη Σύλλογο των Καρπαθίων. Η γνωριμία μου με την Κάρπαθο πάει 30 χρόνια πριν, είπα, ευτυχής συγκυρία με έφερε εκεί και δεν μπορώ παρά να θαυμάζω έτσι διηνεκώς την παράδοση αυτή, γιατί το χωριό αυτό είναι μια μοναδική κυβωτός διάσωσης της παράδοσης. Είναι σαν να είναι βγαλμένο αυτό το χωριό από το Βυζάντιο. Αν το επισκεφθεί κανείς μια φορά το ερωτεύεται. Και θεώρησα μεγάλη τύχη που κατάφερα, ακριβώς επειδή είναι συγκυρία κιόλας, πρόεδρος μια εκλεκτότατη επιστήμων, να είναι και η κουνιάδα μου, η αδερφή του συζύγου μου, και έτσι καταφέραμε να τους φέρουμε εδώ και νομίζω ότι ο κόσμος πραγματικά αποζημιώθηκε με το παραπάνω που μας τίμησε και ήρθε εδώ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και μια πληροφορία προς το κοινό σχετικά με την εκμάθηση της Ποντιακής Ελέγχου, επειδή είστε μέλος και στο ΣΠΟΣ. Έχουμε κάποιο νεότερο πάνω σε αυτό? Υποτίθεται ότι ξεκινάει πιλωτικά σε κάποιους δήμους. Εμείς, για να είμαι ειλικρινής, έχουμε λίγο απογοητευθεί, διότι αν και είχαμε τη διαβεβαίωση του Δημάρχου και του υπευθύνου του προγράμματος διαβίου μάθησης του κυρίου Στέφανου Πρόια, ότι θα γίνει η δασκαλία της Ποντιακής Γλώσσας, δεν έχει ξεκινήσει. Ίσως όχι με ευθύνη βέβαια της Δημοτικής Αρχής, γιατί από ό,τι μου είπαν έχουν υποβάλει το αίτημα στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου, αλλά δυστυχώς δεν ξεκίνησε. Εμείς έχουμε πολύ κόσμο που πραγματικά καίγεται από την επιθυμία να μάθει την αρχαία ιωνική ποντιακή διάλεκτο. Είναι η πλησιέστερη διάλεκτος ζωντανή που είναι κοντά στην ιωνική διάλεκτο και νομίζω ότι έχουμε καθήκον να μην την αφήσουμε να χαθεί. Μια τελευταία ερώτηση σχετικά με τα μαθήματα. Έχετε ανακοινώσει ότι όποιος παρακολουθήσει 150 ώρες θα συμβεί τι? Σωστά. Πλέον, επειδή είμαστε μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Χορού, τόσο εγώ όσο και ο Σύλλογος, δικαιούμαστε σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χορού και τον πρόεδρο, τον κύριο Άλκη Ράπτη, και το ελληνικό τμήμα που πρόεδρος είναι η κυρία Μαριγούλα Κριτσιώτη, να χορηγούμε πλέον πιστοποιητικά, επίσημα, όσο επίσημα μπορεί κάποιος να έχει για το χορό, έτσι, για την παρακολούθηση και την εκμάθηση, τη σωστή εκμάθηση των ποντιακών χορών, που είναι πάνω από 100 έτσι, σημειωτέων. Θα ήθελαμε να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου. Ευχαριστώ. Και να πω φοράω την ένδοξη φορεσιά της Άντας. Ήταν η πιο ένδοξη περιοχή του Πόντου, ορεινή, γι' αυτό όπως βλέπετε είναι διπλή η φορεσιά. Φοράω πολλά ρούχα, δεν είμαι παχουλή, είναι πολλά τα ρούχα που φοράω όπως καταλαβαίνετε. Είχε το σημαντικότερο αντάρτικο, η Σάντα, η επτάκομη Σάντα του ορεινού εκεί Πόντου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά στις εκδηλώσεις μας. Και εμείς ευχαριστούμε. Μας. Εγώ θα έλεγα η ψυχή της απόψινής παράστασης
από την Ένωση Ποντίου Νέας Μήνης Δάφνης Αγίου Δημητρίου, η Μαύρη Θάλασσα, η Δέσποινα. Δέσποινα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Και άλλη είναι η ιδιότητά σου, βέβαια έχεις πολλές ιδιότητες μέσα στο σύλλογο. Είμαι υπεύθυνη ματιοθήκης, είμαι στο χορευτικό εννοείται και στα θεατρικά όλα αυτά και είμαι και υπεύθυνη για ό,τι έχει να κάνει με το ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή δύναμη στο νέο σου έργο. Ελπίζουμε να ενώσεις τη νεολαία, να φέρεις νέο κόσμο στο σύλλογο και κάθε επιτυχία. Από το Άλλος Νέας Μήνης για το NSTV, χορηγό επικοινωνίας των Ιωνικών Γιορτών 2013.